Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είχα, άκουσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση ότι πρόκειται να διωχθώ, εγώ δεν είχα κάποια ενημέρωση. Μετά από καμιά δεκαριά μέρες μου ήρθε μία κλίση. Απρώτα το μάθατε από τα μέσα ενημέρωση. Ναι, τις... ο κύριος Γάκης δεν ξέρω αν έχει πάρει ακόμα κλίση. Ναι, τα μαι. μέσα μαζί ενημέρωση. Όχι, όχι, όχι. Έχει και να βλέπουμε και τον κύριο Γάκη και το δικό σας όνομα σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού του Όπεν. Είχε. Λοιπόν, κύριε Κούβελα. Ε, Τίποτα και έτσι ξεκίνησε. Χρειάς, έπρεπε να, να πάω να καταθέσω. Καταθέσατε, τι έγινε τώρα, σε ποιο στάδιο είναι η υπόθεση. Ναι, πήγα με τον, ναι, τον ναι. δικηγόρο μου, καταθέσαμε ένα υπόμνημα ε, για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους προσπάθησα να εξηγήσω ότι μία ανάρτηση που έκανα στο Facebook δεν ήταν ούτε προσωπική επίθεση προς κάποιο γιατρό, ούτε προς τον κύριο Καρδαλιά. Απλώς, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου, ήθελα να τους υπενθυμίσω, αν δεν έχουν κάνει παρελπίδα κίτρινη κάρτα, θα έπρεπε να το αναφέρουν σαν δυνητική ανεπιθύμητη Υπάρχει